Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Και όλοι θυμούνται την περίφημη σπρωξιά που είχε κάνει σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και αυτός κλείστηκε όμως. Τσάνελς για τρεις. Εύστοχος. Ο Κίνγκ θα αφήσει στον Τσάνελς. Ξεμακαρίστηκε με το σκριν του. Δεν ξεκίνησε καλά. Η ΑΚ δεν έχει ξεκινήσει καλά. Εδώ όμως ο αρχηγός. Κίνγκ μαζεύει το επιθετικό rebound. Κοιτάει τις επιλογές σου, θα σουτάρει τελικά. Αμπουκάρ έκλεψε. Στη γωνία Στυλιανού για τρεις. Ευστοχή. Μάλλον γιατί πιθανόν γιατί ο Αμπουκάρ πάτησε εκτός γραμμής. Τρίποντο από τον Αμερικανό. Γεμίζει κόσμος και στην απέναντι κερκίδα από το που βρισκόμαστε εμείς. Καλάθι για δύο από τον Μπίξ. Και έβγαλε στον Ντουρέν. Τώρα θα περάσει ο Βερεμένκο αυτός. Γυρίζει ωραία ο Βλαντιμίρ Βερεμένκο και σκοράρει. Ο Μπίξ θέλει να νικήσει τα πόδια τον Willis. Θα σουτάρει ωραίο καλάθι. Βλέπουμε ξανά το καλάθι του Μπίξ. Ο Στιούαρτ ψάχνει τον Μπίξ. Ο Ντουρέν. Σιζόπουλος για τρεις, μέσα! Μεγάλο σούτ από τον Αντρέα Σιζόπουλο μπροστά στον κρεμασμένο από τα χέρια του Μοχάμεντ Αμπουκάρ. Μπάλας μέσα στο ζωγραφιστό όπου έχει υπεροπλία ο κεραυνός. Ο Ντουρέν φτάνει μέχρι το lay-up, θα ψοφίσει 31-43. Πώς ο Ντουρέν έφτασε μέχρι το lay-up. Θα δούμε τον Χάκης μπροστά στον Βερεμέγκο, προσπάθησε να του πάρει το φάουλ, έβαλε το καλάθι. Επιθετικό ριμπάντα τον Μπάρκε, θα δώσει ξανά στον Κίνγκ από το ίδιο σημείο, αυτή τη φορά θα είναι έστοχος. Θα δώσει Σκίφιτς, να αποφύγει τον Κίνγκ αστοχή, follow από τον Γκίψον. Δεν τα κατάφερε σε πρώτη φάση. Θα κάνει ένα step back σου για τρεις, μέσα. Στον Σκίφιτς που θα σουτάρει για τρεις, μέσα. Σειρά στον Στρόβολο το Σαββάτο, 4 η ώρα. Βλέπουμε και το lay-up του Κένι Μπάρκερ, 45-66. Κρατάει ο Στιούαρτ, τον Ντουρέν για τρεις, μέσα. Θα πάει προς το καλάθι, ανάποδο lay-up, καλάθι και φάουλ. Βλέπετε ξανά ο Μπάρκερ πώς πέρασε, που θα είναι άστοχη. Σκίφιτς σηκώνεται, σκοράρει. Ευστοχή και στη δεύτερη. 66-79. Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση.